σας σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ σοβαρή είδηση που έρχεται από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος σύμφωνα με ευρήματα μελέτης ανακοίνωσε με δελτίο τύπου ότι εκείνοι που παίρνουν το αντιβιωτικό αζιθρομικίνη διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο υγείας. Το γνωστό σε όλους μας πια FDA των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προειδοποίησε την εβδομάδα που μας πέρασε ότι το αντιβιωτικό αζιθρομικίνη, όπως σας ανέφερα, μπορεί να προκαλέσει σε κάποιους ασθενείς μια σοβαρή αρρυθμία στην καρδιά. Η Αμερικανική Αρχή προχώρησε σε αυτή τη σοβαρή προειδοποίηση μετά από έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση της Νέας Αγγλίας. Σε αυτή τη μελέτη, οι ειδικοί προχώρησαν σε σύγκριση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου από διάφορα αντιβιωτικά φάρμακα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η αζιθρομικίνη φέρει τον υψηλότερο κίνδυνο. Μπορεί η έρευνα αυτή να έγινε τον περασμένο Μάιο, τώρα όμως το FDA έχει προχωρήσει σε ακόμη καλύτερη αξιολόγηση εκείνης της έρευνας, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι τώρα έχει στη διάθεσή του στοιχεία και από μελέτη στην οποία προχώρησε η υπεύθυνη φαρμακευτική εταιρεία. Στην προειδοποίηση αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το αντιβιωτικό αζιθρομικίνη μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογικές αλλαγές στην ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, η οποία είναι ικανή να εξελιχθεί σε μια δυνητικά θανατηφόρο μορφή καρδιακής αρρυθμίας, γνωστή ως σύνδρομο μακρού QT. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων ζητά από τους γιατρούς που ετοιμάζονται να συνταγογραφήσουν το συγκεκριμένο αντιβιωτικό να προσέξουν κάποιους παράγοντες κινδύνου. Ποιοι είναι αυτοί? Ασθενής που παίρνει ήδη φάρμακα εξαιτίας αρρυθμιών στην καρδιά του ή ο οποίος γνωρίζει ότι έχει χαμηλά επίπεδα καλίου, μαγνησίου ή κάνει συχνά πυκνά βραδικαρδία, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν πρέπει να παίρνει το συγκεκριμένο φάρμακο. Λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις συγκεκριμένες οδηγίες και διατηρήστε μία σοβαρή και υπεύθυνη στάση απέναντι γενικά σε κάθε φάρμακο και όχι μόνο απέναντι στα αντιβιωτικά, τα οποία παρεπιπτόντως, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν τα παίρνουμε από μόνοι μας χωρίς συνταγή γιατρού. Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες που απλώς τις δοκιμάζουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Απολαύστε τέλος την περίοδο της σαρακοστής που έχουμε μπροστά μας, έχοντας κατά νου ότι η νηστεία είναι και μία άλλη μορφή υγιεινής διατροφής, η οποία, πιστέψτε με, είναι η βάση για καλή υγεία. Σας εύχομαι λοιπόν να έχετε μια καλή Κυριακή και καλή Σαρακοστή. Με υγεία πάνω απ' όλα.